Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, η οποία έχει σαν κύριο θέμα τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη στον Απόλλωνα Λεμεσού. Και ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτή η δημοσιογραφική διάσκεψη δεν είναι γιατί νιώθω ότι πρέπει να δώσω εξηγήσεις, αλλά νιώθω ότι πρέπει να μπούσουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Όταν ξεκινήσαμε με τον προπονητή πριν λίγους μήνες να σκεφτόμαστε και να προγραμματίζουμε για το Γενάρη, θεωρούσα ότι θα ήταν ο πιο ήσυχος Γενάρης τα τελευταία 4 χρόνια που είμαι στον Απόλλωνα. Αλλά νομίζω αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, ότι ποτέ μην πεις ποτέ και ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξεκινήσαμε έτσι που λέτε το Δεκέμβρη σιγά σιγά και η απόφαση του προπονητή που είχε καταλήξει ήταν στην απόκτηση ενός επιθετικού. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος από την αρχή και από εκεί και πέρα, εάν ερχόνταν κάποιος άλλος κάτω των 21, τότε αυτός θα ήταν πιθανό λέω, στα άκρα της επίθεσης, αλλά επαναλαμβάνω ότι ποτέ δεν ξέρετε, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί και υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο, όπως και εξελίχθησαν φέτος, που δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Η πρώτη κίνηση η οποία έγινε ήταν η αποδέσμευση του Φάρλεϊ Ρόζα. Ο Φάρλεϊ Ρόζα ήρθε στον Απόλλωνα, αν θυμάστε, λίγες μέρες μετά που προκριθήκαμε στους ομίλους του Europa League πριν 1,5 χρόνο. Φέτος ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, αλλά όταν ανανεώθηκε το καλοκαίρι δεν ξέραμε αν θα είμαστε στους ομίλους ή όχι. Τα οικονομικά δεδομένα ήταν διαφορετικά φέτος και πιθανόν να ήταν αν δεν μπαίναμε ομίλους, όπως και έγινε. Και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε βάλει έναν exit clause στο συμβόλαιο του, όπου θα μπορούσαμε, αν δεν είχε πολλές συμμετοχές, μέχρι 31 του Δεκέμβρη να αποδεσμευτεί. Εξού και έγινε. Ο παίχτης δεν πήρε τις ανάλογες συμμετοχές από τον προπονητή, αλλά νομίζω η πιο σημαντική παράμετρος για την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή ήταν το γεγονός ότι δεν μας άνοικε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει σε ομάδα στη Βραζιλία. Τα δικαιώματα τα έχει όλα η ομάδα της Βραζιλίας. Έτσι, σε περίπτωση που αυτός ο ποδοσφαιριστής αναδεικνύεται και έπαιζε καλά, ο Απόλλωνας δεν θα είχε κανένα οικονομικό όφελος. Και με αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας πήραμε την απόφαση να τον αποδεσμεύσουμε. Της 1η του Γενάρη, ημέρα πρωτοχρονιάς, πήγα στο Κολόσσι για να ευχηθώ στους ποδοσφαιριστές καλή χρονιά, να δω την προπόνηση παραμονή του παιχνιδιού με τη Σαλαμίνα. Και όταν τελείωσε η προπόνηση, με φώναξε ο Μάρκος Γκουιόν να μου μιλήσει. Ο Μάρκος μου εξέφρασε την άποψη ότι έχει κάποιες προτάσεις από το εξωτερικό. Το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι. Δεν πήρε μέχρι σήμερα και αυτός αρκετές συμμετοχές. Και ότι ήταν μια ευκαιρία να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, θα ήθελε να το δοκιμάσει και ζητούσε να τον αφήσουμε να πάει στο εξωτερικό. Του είπα ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να το συζητήσει με τον προπονητή, αλλά είχαμε το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα και ο Μάρκος, σαν σωστός επαγγελματίας, μου είπε: ναι, πρόεδρε, μετά το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα θα μιλήσουμε και τον προπονητή. Και αυτό έκανε και ο Μάρκος, ενημέρωσε τον προπονητή τη Δευτέρα το πρωί στην προπόνηση ότι ζητούσε τη μεταγραφή του. Ταυτόχρονα υπήρχε και η ενημέρωση από τον μάνατζερ του ότι αυτή η πρόταση ή οι προτάσεις που είχε ο Μάρκος από το εξωτερικό δεν θα ήταν για πολλές μέρες. Ότι υπήρχε μία πίεση στο ότι αν θα έφευγε ο Μάρκος θα έπρεπε να αποφασίσουμε εντός των επόμενων ημερών.
Βρεθήκαμε με τον προπονητή την Τρίτη το απόγευμα. Εκείνη την ώρα ήρθαν και τα συμβόλαια υπογραμμένα από τον Άντων Μάγκλιτσα. Και ο προπονητής μου είπε από τη στιγμή που ο Μάρκος θέλει να φύγει, εγώ δεν μπορώ να του εγγυηθώ περισσότερες ή φουλ συμμετοχές. Προτιμώ να έχω παίχτες οι οποίοι θέλουν να είναι εκεί και το μυαλό τους να είναι στην ομάδα. Θα έπρεπε να διαγράψουμε και κάποιον ποδοσφαιριστή. Άρα, από τη στιγμή που υπόγραψε για συμβόλαια Μάγκλιτσα, τότε ο Μάρκος θα μπορούσε να αποχωρήσει νοουμένου ότι θα καλύψαμε και το κενό του Μάρκος φυσικά στον άξονα. Τότε προέκυψε και το θέμα του Κωνσταντίνου Μακρύδη. Τη Δευτέρα έγινα αυτά τα οποία έγιναν στο ΑΠΟΕΛ. Ο προπονητής ήξερε τον Κωνσταντίνο ποδοσφαιρικά, γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να έρθει στην ομάδα μας το καλοκαίρι. Και αυτόν το οποίο ζήτησε, γιατί δεν θα μας έπαιρνε θέση ξένο ο Κωνσταντίνος, θα κάλυψε τον άξονα. Αυτόν το οποίο ζήτησε ήταν μια συνάντηση προσωπική τετ-α-τετ με τον Κωνσταντίνο, για να τον αξιολογήσει και σαν άτομο και τις σκέψεις του πριν να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση. Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση και όταν τελείωσε με ενημέρωσε ο προπονητής ότι θα ήθελε να προχωρήσουμε με την αποκτήση του Κωνσταντίνου. Τώρα να πω και δύο λόγια για το θέμα του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος το διώξαμε από τον Απόλλωνα πριν 12 χρόνια. Φέτος το καλοκαίρι είχε δύο προτάσεις μπροστά του. Η μία ήταν από τον Απόλλωνα, η άλλη ήταν από το ΑΠΟΕΛ. Δυστυχώς, πριν να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, κάποιοι από εσάς τον είχετε ήδη κλειστό στον Απόλλωνα. Κωνσταντίνος όμως πήρε την απόφαση και πήγε στον ΑΠΟΕΛ για ένα και μοναδικό λόγο. Όχι για το συμβόλαιο, όχι για τα λεφτά, όχι για τίποτα άλλο, αλλά στα 33 του χρόνια ήθελε την ευκαιρία για αυτός για μια φορά στη ζωή του να αγωνιστεί στο Champions League. Το οποίο εγώ προσωπικά δεν θεωρώ λαθασμένο. Και για οποιοδήποτε επαγγελματία ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι ο Champions League είναι το ότι καλύτερο έχει το ποδόσφαιρο και να παρουσιάσει και η μεγαλύτερη ευκαιρία για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Εκ των υστέρων, η απόφαση του βγήκε λαθασμένη και τώρα του δίνεται μια ευκαιρία να επιστρέψει στην ομάδα την οποία μεγάλωσε και αν πάνε όλα καλά και δείξει αυτός ο οποίος πιστεύουμε όλοι στον Απόλλωνα ότι είναι, να κλείσει και εδώ την καριέρα του. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα στο γήπεδο, όπως είπε και ο ίδιος χθες στις δηλώσεις του. Από τη στιγμή που συμφωνήσαμε με τον Κωνσταντίνο, τότε δώσαμε και την άδεια στον Μάρκος να μπορεί να μεταγραφεί στη Ρόντα στην Ολλανδία και επί της ευκαιρίας να του ευχηθώ ότι καλύτερο είναι από τα καλύτερα παιδιά, αν όχι το καλύτερο παιδί που πέρασε από το Κολόσσι, από τους ξένους τα τελευταία 3,5 χρόνια. Στο θέμα τώρα και στο μεγαλύτερο κεφάλαιο αυτής της μεταγραφικής περίοδου που λέγεται Γιώργος Μερκής. Την Τρίτη το βράδυ αργά πήρα ένα τηλεφώνημα από τον εκπρόσωπό του που ενημέρωνε ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τον ΑΠΟΕΛ για τον ποδοσφαιριστή. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να ρωτήσω αν ο ποδοσφαιριστής ενδιαφέρεται να πάει, γιατί αν δεν ενδιαφέρεται δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε κάποια συζήτηση. Και μου είπανε ναι, ενδιαφέρεται, το σκέφτηκε, μίλησε με τους δικούς του και ενδιαφέρεται. Ενημέρωσα τον προπονητή αμέσως και είπαμε ότι θα μιλούσαμε την επόμενη μέρα γιατί ήταν και αργία. Τετάρτη απόγευμα που ήταν αργία, βρέθηκα με τον Γιώργο αρκετή ώρα, ο οποίος μου εξέφρασε την άποψη ότι θεωρεί για τον εαυτόν του ότι θέλει να πάει, ότι θέλει να μετακομίσει το ΑΠΟΕΛ, ότι
ο κύκλος του στον Απόλλωνα να έχει κλείσει και ότι θα ήθελε να πάει στο ΑΠΟΕΛ. Του είπα ότι σέβομαι αυτή την άποψη, αλλά ότι θα πρέπει και ο ίδιος να σεβαστεί ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι αυτή τη στιγμή, ούτε ψάχναμε για κεντρικό αμυντικό, πρώτο. Δεύτερον, και πιο σημαντικό, ότι τόσο εγώ όσο και ο προπονητής το θεωρούμε σημαντικό μέρος αυτής της ομάδας. Και τρίτο, δεν υπήρχε και κάποια πρόταση επίσημη οικονομική προς τον Απόλλωνα για να μπορούμε να συζητήσουμε. Την Πέμπτη το πρωί ο Γιώργος πήγε στον προπονητή, το φώναξε ο προπονητή μέσα στο γραφείο και του μετέφερε και του προπονητή τα ίδια πράγματα τα οποία μετέφερε και εμένα, αλλά και ο προπονητής του μετέφερε την ίδια άποψη του που μου μετέφερα εγώ, ότι είναι σημαντικό μέλος αυτής της ομάδας και ότι σύντομα θα έρχεται και ευκαιρία η δική του να παίξει. Την Πέμπτη το απόγευμα νωρίς βρεθήκαμε με τον προπονητή και πήραμε την απόφαση ότι και απαντήσαμε αρνητικά ότι ο Γιώργος μένει εδώ και προχωράμε. Ενημερώθηκε ο Γιώργος και την Παρασκευή ζήτησε ξανά ακόμα μια συνάντηση μαζί μου. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτής της συνάντησης. Αυτό το οποίο θα πω είναι όμως ότι ο Γιώργος ήταν ξεκάθαρος, ήταν απόλυτος και επέμενε ότι ο κύκλος του σε αυτήν την ομάδα έχει κλείσει και ότι θα ήθελε να μεταγραφεί επιτακτικά στον ΑΠΟΕΛ. Έφυγε ο Γιώργος, ήρθε κάτω ο προπονητής αμέσως, τον ενημέρωσα και πήραμε την απόφαση να του δώσουμε άδεια να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ, νοουμένου και νοουμένου ότι ο Απόλλωνας θα υποφελεί τον οικονομικά, τότε θα δίναμε την ευκαιρία στον Γιώργο να μεταγραφεί. Παραλαμβάνω, η απόφαση του ήταν αμετάκλητη και απόλυτη. Και η κατάσταση ήταν μία αναστρέψη, δεν μπορούσαμε να μεταπίσουμε τον Γιώργο. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Γιώργος έχει συμφωνήσει με το ΑΠΟΕΛ και σίγουρα πρέπει να πω και δύο λόγια ότι παρόλα το ότι έχουν γίνει, πολύ λίγοι έχουν προσφέρει αυτά τα οποία έχει προσφέρει ο Γιώργος Μερκής στον Απόλλωνα. Ελάχιστοι έχουν χαρεί, πονέσει, δακρύσει και αγαπήσει αυτήν την ομάδα όπως τον Γιώργο. Η καριέρα του στον Απόλλωνα τελειώνει σήμερα, αλλά ο σεβασμός και η εκτίμηση προς το άτομο του και προς αυτά τα οποία έχει προσφέρει θα μείνουν για πάντα. Του εύχομαι και εγώ και όλη το διοίκηση ό,τι καλύτερο στην καινούργια ομάδα. Από εκεί και πέρα στις μεταγραφές, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζουν οι στόχοι μας τώρα. Ξεκάθαρα θα πάμε για ένα αμυντικό, ούτως ώστε να καλύψουμε το κενό του Γιώργου. Και αυτό είναι το οποίο ψάχνουμε και βλέπουμε με τον προπονητή. Όπως είπα και πριν, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να κάνουμε αυτήν την κίνηση στο τομέα, στη θέση του αμυντικού, αλλά έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ο προπονητής βλέπει συνεχώς διβητής και ελπίζω σύντομα να καταλήξουμε στον αντικαταστάτη του Γιώργου. Κλείνοντας, πριν σας δώσω τον λόγο και να κάνετε τις οποιασδήποτε ερωτήσεις θέλετε, θα ήθελα να τοποθετηθώ και σε κάτι θέμα έτσι πολύ πιο προσωπικό που εκφράζει εμένα και τη διοίκηση. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε και χθες στο γήπεδο αυτόν τον τελευταίο ημερό, μας λυπούν αφάνταστα.
μας λοιπόν για έναν και μοναδικό λόγο. Ότι μετά από 4 χρόνια σχεδόν παρουσίας στη διοίκηση αυτήν της ομάδας, κάποιοι ακόμη αμφιβάλλουν τις προθέσεις μας και αμφιβάλλουν τους λόγους που είμαστε εδώ και δουλεύουμε μέρα νύχτα για να φέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Ο Μάιος είναι κοντά. Όποιος θέλει, όποιος νομίζει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει αυτήν την ομάδα, μπορεί να έρθει από τώρα να οργανωθεί, να δει την ομάδα, να πάρει οποιασδήποτε πληροφορίες και τον Μάιο, αν είναι έτοιμος, μπορούμε να παραδώσουμε τα κλειδιά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ερωτήσεις δικές σας. Το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο Γιώργος ο Μερκής ζήτησε να παραμείνει στην ομάδα και να τον ανανεωθεί το συμβόλαιο του για άλλα 2 χρόνια και ήθελε να παραμείνει στην ομάδα για να αποδείξει ποιος είναι και να περιμένει τη σειρά του μέχρι να πάρει την ευκαιρία του. Εσείς τι απαντάτε? Νομίζω ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πρέπει να το απαντήσει αυτό. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος, δεν έγινε καν αυτή η συζήτηση. Και εξάλλου ο Γιώργος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2017. Άρα, 1,5 χρόνο υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω αν εννοείς ακόμα 2 χρόνια μετά το 2017 μέχρι το 2019. Σας απαντώ ότι το συμβόλαιο του Γιώργου λήγει το 2017. Δεν έγινε. Δεν έγινε ότι okay, δεν θα φύγω, αλλά τουλάχιστον ήθελα ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Αυτή η συζήτηση δεν έγινε μεταξύ εμένα και του Γιώργου. Πρόεδρε, από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ, είχατε πει ότι ζητούσατε και κάποια πολιτική, βεβαίως, ναι. Αυτό έχει γίνει. Ναι. Τώρα, αν τα λεφτά θα τα δώσει ο Γιώργος ή το ΑΠΟΕΛ, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά ο Απόλλωνας έχει οικονομικό όφελο. Βγήκε από σε κάποια φάση για 60.000 ότι ήταν η απαιτήση του Απόλλωνα. Ξέρεις ότι δεν θα σου τα απαντήσω αυτό. Εντάξει, απλώς το ρωτώ. Επειδή εγγράφει... Δεν βγαίνουμε. Ξέρετε καλύτερα, προφανέστατα. Στο οικονομικό έχει δεύτερη. Έχει δεύτερη το οικονομικό, ναι. Κύριε Τζι, μου κάνει εντύπωση στα πολλά που είπατε, αυτό που είπατε σε κάποια στιγμή ότι σας πήρε τηλέφωνο ο μάναντερ του Μερκή και σας είπε ότι έτσι και έτσι ο Μερκής θέλει να φύγει. Μου κάνει εντύπωση γιατί ξέρουμε τη σχέση του Μερκή με τον Νίκο τον Κίρτζιν, όπως είναι με τον Μακρύδη, είναι και τον Μερκή. Όντως, τους τελευταίους μήνες κυκλοφορεί στη Λέμεσο ότι τις τελευταίους μήνες ο Νίκος ο Κίρτζης και ο Γιώργος ο Μερκής δεν έχουν τη σχέση που είχαν. Και επίσης, πιο παλιά η πραγματικότητα είναι ότι κατηγορούσαν τον Νίκο τον Κίρτζιν πολύ, ότι πολλές φορές έβαζε τη φιλία του πάνω από το ότι είναι πρόεδρος του Απόλλωνα. Σας έχουν κατηγορήσει πολλές φορές. Θέλω έτσι κάποια σχόλια δικά σας. Με έχουν κατηγορήσει ή... Πρόσεξε, μπορεί νομίζω αν αυτά τα οποία πήρες από όλη αυτή τη συνέντευξη είναι η σχέση με εμένα με τον Γιώργο, τότε λυπούμε. Τέλος πάντων, το θέμα όμως, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι η ερώτηση σου, δεν κατάλαβα ποια είναι η ερώτηση σου, ότι έχω κατηγορηθεί ότι η σχέση μου, και θέλω να μου πεις έτσι, μιας και άνοιξες το θέμα, ναι, είναι γνωστό, ούτε κρύβομαι για τη σχέση μου, ούτε με τον Κωνσταντίνο, ούτε με τον Γιώργο, ούτε και με πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές. Σε ποιο σημείο είχα δείξει εγώ ότι έβαλα τη φιλία μου υπεράνω το καλό αυτή τη ομάδα? Σας κατηγόρησα, λέω. Θέλω να μου πείτε σε ποιο σημείο εδώ και 4 χρόνια έχω βάλει, κατά τη γνώμη τη δική σου και του κόσμου που ακούς εσύ και με κατηγορά, έχω βάλει το φιλία μου υπεράνω. Θα θέσω ξεκάθαρα την άποψή μου, ακούει και ο κόσμος, φαντάζομαι. Για παράδειγμα, αν ένας παίχτης το περασμένο καλοκαίρι, οποιοδήποτε έχει παίχτης, αποφάσισε να πάει στον ΑΠΟΕΛ για τους ομίλους του Champions League. Ναι. Προσέξτε, γιατί οι περισσότεροι απολωνίστες λένε ότι δεν παίρνω έναν παίχτη που με έφτισε σε εισαγωγικά το καλοκαίρι. Αυτό είναι το επιχείρημα απολωνιστών. Τι το είναι το φτήμα? Το φτήμα τι είναι? Η δική μου η άποψη είναι. Ναι, το καλοκαίρι λένε οι απολωνίστες ο Μακρύδης ήθελε να πάει ο ομίλους του Champions League. Το Γενάρη είναι επειδή τον έβγαλαν εκτός πλάνος.
επειδή έπαιζε σε παράπτωμα, ήρθε, χτύπησε την πόρτα του Απόλλωνα και τη βρήκε ανοιχτή. Αυτοί λένε ότι αν εσείς θα το κάνατε για τον οποιοδήποτε άλλο παίχτη που δεν ονοματιζόταν Μακρύδης να του ανοίξει την πόρτα του Απόλλωνα, ξεκάθαρη ερώτηση. Ξεκάθαρη. Και επειδή με έχεις αποκαλύψει βλάκα να το φέρω πίσω έτσι σε κάποια. Το έχεις κάνει δημοσίως. Θα σου απαντήσω πανέξυπνε πολύ ότι. Επειδή εγώ είμαι ο βλάκας της παρέας. Εντάξει. Ναι, εάν δεν έφευγε ο Μάρκο Κουγιόν, δεν θα υπήρχε το θέμα Κωνσταντίνου Μακρύδη. Πρώτο. Και δεύτερον, εάν ο άλλος ο ποδοσφαιριστής ήταν ο αρχηγός της Εθνικής Κύπρου με τα προαθλήματα, τις παραστάσεις της οποίας ο Κωνσταντίνος, ναι. Το φτύσιμο, επειδή αποφάσισες εσύ συγκεκριμένα να το βάλεις πάνω στο αεροπλάνο, επειδή εσύ αποφάσισες το καλοκαίρι να το βάλεις πάνω στο αεροπλάνο, ότι πήγαινε και με την προετοιμασία της ομάδας και ο κόσμος πίστευε ότι θα έρθει στον Απόλλωνα, ενώ δεν ήταν έτσι η υπόθεση. Ο Κωνσταντίνος είχε δύο προαθλήματα τις οποίες αξιολογούσε. Εάν εσείς αποφασίσετε να πείτε ότι μας έφτισε για να πάει αλλού. Δημοσιογραφική έκφραση είναι. Εξού, ναι, και επαναλαμβάνω και σου λέω για να κλείσω την ερώτησή σου. Ότι ναι, αν ο άλλος ποδοσφαιριστής έκανε του προπονητή πρωτίστως όπως του κάνει του προπονητή συγκεκριμένο και θα το ρωτήσετε, είμαι σίγουρο θα το ρωτήσετε. Πρώτο. Δεύτερο, όχι, σίγουρα αφιβάλλεται για να με ρωτάς αυτή την ερώτηση. Και δεύτερον, επαναλαμβάνω, είχε τις παραστάσεις και τα προσόντα του Κωνσταντίνου, τότε ναι, πάλι θα τον έφερνα. Και όλη αυτή η κατάσταση δεν θα δημιουργηθούν εάν ο Μάρκο Κουγιόν δεν αποφάσισε ότι ήθελε να πάει στην Ολλανδία. Υπήρχε και η άποψη, κύριε Κίτρη, ότι ο Κουγιόν είναι ένας παίχτης που παίζει καθαρός κόφτης το 4-4-1 και ο Μακρύδης δεν παίζει καθαρός κόφτης. Ωραία. Άρα εκτός του πτυχίου του δημοσιογραφικού έχεις και προμονητικό πολεμού. Ναι. Τη Δευτέρα ή μάλλον την Παρασκευή που θα είδε τον προμονητή το Σάββατο με το παιχνίδι, μπορεί να το ρωτήσεις και να σου εξηγεί τα τεχνικά θέματα. Και να σου αναλύσει αν θες για να είσαι και πιο ήρεμος και πιο ήσυχος τους λόγους, τους λόγους και ποιους θα βάζει να παίζουν σε ποιες θέσεις. Πρόεδρε, ναι, Παύλο. Πέραν του διακεντρικού αμυντικού που είπατε ότι ψάχνετε πλέον μαζί με τον προπονητή. Ναι. Ισχύει στο μεταγραφικό πλάνο και η περίπτωση αν βεβαίως βρεθεί κάτι για κάτω των κοσινών, για τα κράτηση επιδίδης. Νομίζω πρώτα η προτεραιότητα είναι πρώτα το θέμα αμυντικού και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Η ομάδα είναι ξεκάθαρο ότι με τη φυγή του Γιώργου πρέπει να αντικατασταθεί και πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί πρώτα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ακόμη 20 μέρες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Στο ποδόσφαιρο επαναλαμβάνω και λέω ποτέ μην πεις ποτέ. Πρόεδρε, μπορούμε να περιμένουμε άλλες αποχωρήσεις. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αλλά. Πάλι εκτός ξαφνικού απρόπτου. Εάν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα βρει ο προμονητής είναι άνω των 21, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει ακόμα μια αποχώρηση. Μετά το νέο σκηνικό που υπάρχει όλα πλέον στην ομάδα με την αποχώρηση του Γιώργου Μερκή και με την απόκτηση του Κωνσταντίνου Μακρύδη, συν απόκτηση του Κροάτη επιθετικού, όπως επίσης και η εξέβρεση, η αλλαγή πλάνων, όπως είπατε, να ξεβρεθεί κάποιος κεντρικός αμυντικός παρά κάποιος άλλος που να αγωνίζεται στα φτερά, αλλάζει κάτι στους στόχους της ομάδας και αν όχι, ποιοι είναι οι ξεκάθαροι στόχοι του Απόλλωνα από σήμερα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οι στόχοι δεν αλλάζουν. Στόχοι ήταν εκεί που ήταν στην αρχή της σεζόν. Να είμαστε όσο πιο ψηλά είμαστε και κάθε χρόνο να διεκδικούμε μέχρι τέλος το πράσινο. Αυτό ήταν και αυτό κάνουμε εδώ και τα τελευταία 4 χρόνια. Κύριε Κρίτση, είπατε κάτι ότι ενοχληθήκατε πολύ και εσείς και ως διοίκηση γενικά για κάποια πράγματα που έγιναν και στο γήπεδο εχθές. Εννοείται το πανό που αναστήθηκε, δεν ξέρω τι έγινε μετά ή στη διάρκεια, γιατί δεν ήμουν εκεί από την τηλεόραση που το έβλεπα. Όχι, μιλώ γενικά για το πανό, για αυτά τα οποία διαβάζω στα Facebook, για αυτά τα οποία ακούω στα ράδια, για τα διάφορα τέλος πάντων. Τα τηλέφωνα, τα τηλεφωνήματα τα οποία δέχομαι, πίστευα ότι έπρεπε μετά από 4 χρόνια παρουσίας να έχω λίγη παραπάνω πίστοση. Κύριε Πρόεδρε, από να σκέταξε πολλούς βαθμούς απέναντι σε μικρομεσαίες ομάδες. Σας προβληματίζει αυτό? Στα ΔΕΦ είναι πολύ καλή εικόνα της ομάδας. Υπάρχει κάποιος προβληματισμός γι' αυτό? Είναι κάτι που παραλαμβάνει. Πρέπει να προβληματιστούμε όλοι και εγώ και ο προπονητής ειδικά. Γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, Στέγιο. Όταν δεις τους αριθμούς, τα στατιστικά του Απόλλωνα στα ντέρπι είναι εξαιρετικοί.
Ενώ στα παιχνίδια με τις φαινομενικά μικρομεσαίες ομάδες υστερούμε. Δεν ξέρω, προπονητής, ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα βρει την εξή, θα βρει τον λόγο που υστερούμε σε αυτά τα παιχνίδια και ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια, δείτε, και θα διορθώσουμε τώρα που είναι γρήγορα, πριν να πάμε στα πλέος, για να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά, παρόλο που έχει ξεφύγει αρκετά για 9 βαθμούς, αλλά νομίζω ο στόχος είναι να είμαστε όσο πιο κοντά στους πρωτοπόρους και στην ΑΕΚ, πριν να μπούμε στα πλέος. Γιατί αν πάμε πάλι σύμφωνα με τους αριθμούς, στα πλέος δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα αν παίζουμε όπως παίζουμε στα ντέρπι. Έχει υπάρξει μια απόφαση για τα εισιτήρια του αγώνα με την Ομόνοια, θα είναι το ίδιο το καθεστώς όπως ήταν και ο Βατζής αόρθωσης? Νομίζω χθες δεν το έχω συζητήσει, θα πάρουν νομίζω 10%. Χθες είχαμε ένα άλλο. Να παραχωρηθεί ολόκληρη η Ανατολική. Θα παραχωρηθεί ολόκληρη η Ανατολική. Να κάτσουν στους 1.400, αλλά θα έχουν γερτιά κανονικά. Δεν είναι άδικο αυτό προς τους βάτους της αναρθώσης. Από όλα ήταν άδικο να κάτσει στο πέταλο. Anyway, εντάξει, αυτό είναι θέμα απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Στέγιο. Παραδείγμα, χθες ο Αμπρούνας κάτσε πίσω από τον κορφός και ολόκληρη πλευρά του απέναντι διευθυντές ήταν... Η κάθε ομάδα παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Ο Αλήθανος θες να δίνει απέναντι της κουλάσσα. Ωραία, εντάξει. Δική τους αποφάσεις. Δική τους αποφάσεις. Κύριε Γκρίζη, επαγγελθούμε λίγο στο θέμα του Μερκίζος. Ένας από τους βασικούς λόγους που μπορεί να ενοχλείται ο κόσμος ή γενικότερα το περιβάλλον του Απόλλωνα σε σχέση με την αποχώρηση του Γιώργου, πέραν των όσων έχει προσφέρει, που είναι αυτονόητα πράγματα, τα ξέρει ο καθένας αυτά, είναι ότι νιώθει ότι με ευκολία σχετικά ο Απόλλωνας, κάτι που έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, παράδειγμα να πούμε ο Κωνσταντίνος Μακρύδης, όχι μόνο να αποδυναμώνεται χάνοντας έναν παίχτη που τα 15 χρόνια στην ομάδα, αλλά ενισχύει και έναν άλλο ανταγωνιστή του, λύνοντας το ένα πρόβλημα αγωνιστικό που πιθανόν να το έβρισκε μπροστά του στη συνέχεια. Δεν υπήρχε τρόπο να αποδεχτεί, τουλάχιστον όπως έγινε με τον Κουγιόν, να μην πάει σε άλλη κυπριακή ομάδα. Νομίζω, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος το λυπεί η αποχώρηση του Γιώργου, είμαι εγώ. Αλλά επιμένω και λέω ότι ήταν καθαρά απόφαση του Γιώργου και καθαρά ήταν αμετάκλητη. Άποψη ότι όχι μόνο θα φύγει, ότι θέλει να πάει στο ΑΒΟΕ. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, πιστέψτε με, θα το κάνουμε. Δυστυχώς, ο Γιώργος ένιωθε και δεν πήρε, νομίζω ο ίδιος πρέπει να το ρωτήσετε, αλλά ο ίδιος ένιωθε ότι ο κύκλος του στην ομάδα είχε κλείσει. Έχει κλείσει. Σας είπε ένα δύο λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ξαφνικά. Ναι, αλλά δεν θα τους δημοσιοποιήσω, είναι δική του διαθέρεια, θα τους πει ο ίδιος δημόσια. Είχε εντεθεί και στο παρελθόν ξανά πάρω μια πρόταση ενδιαφέροντος του Απόλλωνα Μέχκου. Ενώ ήμουν εγώ διοίκηση, όχι. Υπάρχει κάποια σχέση η απόκτηση του Κωνσταντίνου Μακρύδη όσον αφορά τον πάτη μου σχέση. Ότι ένας υψηλό αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής, ερχόμενος στον Απόλλωνα, θα πρέπει να αποκτήσει κάποιος άλλος υψηλά αμοιβόμενος. Και υπήρξε κάποια σχέση αυτή και η... Απολύτως καμία σχέση. Θα μπορούσε να πούμε να αποκτήσει κάποιος άλλος. Και θα αποδεσμεύει τον Γιώργο για να έρθει ο Κωνσταντίνος. Εννοώ, όχι. Κάποιος άλλος... Καμία σχέση, εξάλλου ο Κωνσταντίνος έχει πάρει μια σοβαρή αποζημίωση από το ΑΠΟΕΛ, άρα ο Απόλλωνας θα επιβαρυνθεί πολύ, πολύ μικρό ποσοστό του συμβολέου του. Άρα δεν τίθεται το θέμα ότι με την έλευση του Κωνσταντίνου θα πρέπει να φύγει οποιοδήποτε άλλος. Εξάλλου έφυγε ο Γκουιόν, ήρθε ο Κωνσταντίνος. Καθαρά αυτή ήταν η... οικονομικά ήταν ακριβώς το ίδιο για μας. Εντάξει, το πεντάμενο είναι και του Μάρκος έλεγε το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Ο Κωνσταντίνος είναι μέχρι το καλοκαίρι με όποιον ανανέωση πάνω μας για ακόμη ένα χρόνο. Οικονομικά η κίνηση ήταν πολύ σωστή και μπορώ να σας πω προς όφελος του Απόλλωνα. Πρόεδρε, έχουν αρχίσει επαφές με άλλους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν ρόστερ των οποίων λύνουν τα συμβόλαια? Το κάθε πράγμα στην ώρα τους, Παύλο. Ο προπονητής σας έχει πει ότι με τη φυγή του Μπουλιού και την αποκτήση του Παφέδου είναι καλυμμένο στο κέντρο. Αν δεν τον ικανοποιούσε και αν δεν ήταν χάπη, δεν θα προχωρούσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση και είναι ικανοποιημένος απόλυτα, δεν θέλει κάτι άλλο. Όχι στον άξονα, όχι. Υπολογίζει ότι σιγά σιγά θα έρθει πίσω και ο Χάμπος
Ήδη έκαμε ένα 45 λεπτό χθες με τη δεύτερη ομάδα την Κυριακή. Θεωρώ ότι σύντομα θα είναι σε λίγες εβδομάδες και ο Χάμπος πανέτοιμος. Άρα είναι αρκετά χαπιο προμονητής με αυτούς τους οποίους έχει. Να περιμένουμε σε εισαγωγικά σήμερα ο Νίκος ο Κίτσι να τραβήξει αυτιά στο κόλωση. Μετά το χθες είναι. Προς το παρόν είμαι εδώ. Προπόνηση είναι πρωινή. Και σίγουρα πρώτα πρέπει να μιλήσουμε με τον προπονητή. Και αυτός είναι ο αρχόντας του κολόση, πρωτίστως. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά σίγουρα η χθεσινή απόδοση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Κύριε Σάμε, για τον Μαγκλίτσα γνωρίζει ο Χαλούλιος πότε θα είναι έτοιμος, είναι έτοιμος, μπορεί να αγωνιστεί από το Σάββατο. Να έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, αλλά να κάνει ειδικό πρόγραμμα να δω. Στον καθαρά τον προπονητή. Νομίζω είναι θέμα ενημερών. Προληπτικά ο Μάγκλιτσα έχει μπει σε ένα πρόγραμμα. Νομίζω είναι θέμα ημερών. Αν δεν είναι έτοιμος για αυτόν τον Σάββατο με την Ομόνια, τότε θα είναι σίγουρα νομίζω για την επόμενη εβδομάδα. Ο Μακρύς και τον Σάββατο. Νομίζω το ίδιο μαζί με τον Μάγκλιτσα. Δηλαδή θα είναι έτοιμοι, αν όχι αυτόν τον Σάββατο, θα είναι την άλλη εβδομάδα. Κάτι σε σχέση είναι επειδή σε όλη τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου σα έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ να τονίζετε τη λέξη προπονητή σε οτιδήποτε αποφάσει παίρνουν. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι αυτός ο συγκεκριμένος προπονητής πώς έχει κερδίσει, ποια είναι τα στοιχεία που βρίσκεται και έχει κερδίσει τόσο πολύ την εμπιστοσύνη σας ώστε να είναι όντως με πράξεις όπως αποδεικνύεται με τα λεγόμενα σας ο απολύτως άρχοντας στο κολόσι και στις αποφάσεις που παίρνουν. Απολύτως άρχοντα να ξεκαθαρίσω, ο προπονητής είναι υπεύθυνος και, αλλά δεν είναι αυτός που επιδίωξε ούτε τη φυγή του Μάρκος, ούτε τη φυγή του Γιώργου ειδικά. Ήδη οι παίχτες εκφράσαν την άποψή τους. Αυτό το οποίο είπε ο προπονητής και συμφωνώ απολύτως μαζί του, είναι ότι δεν μπορούμε να προτιμά να έχει παίχτες οι οποίοι να είναι happy και να θέλουν να είναι στην ομάδα, παρά παίχτες οι οποίοι να είναι δυσαρεστημένοι και να δημιουργούν είτε μουρμούρα είτε οτιδήποτε άλλο πράγμα στο κολόσι. Η ατμόσφαιρα στο κολόσι είναι εξαιρετική. Όσοι ήταν εκεί την Πέμπτη στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι θα μπορούσαν να δουν πόσο καλή και οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι. Από εκεί και πέρα ήρθε μια άσχημη εμφάνιση ψες, αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Συνεχίζουμε, κεφάλι ψηλά και προχωράμε. Έτσι έχουμε μάθει. Όσον αφορά το ερώτημα σας για τον προπονητή, νομίζω η αλλαγή στον εικόνα του Απόλλωνα στο ύφος φέτος δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει έναν πλάνο, δουλεύει πάρα πολλές ώρες, προσπαθεί να αφομοιώσει αυτά τα οποία θέλει και έχουμε και έναν πλάνο και μια κατεύθυνση. Και πρέπει να του δείξουμε εμπιστοσύνη και χρόνο για να δουλέψει. Και αυτό θα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν έχει δεύτερο πλάνο να απέναντι στις μικρομεσαίες ομάδες και στοιχίζει. Νομίζω ότι επειδή και εσύ πρέπει να είσαι προπονητής εκτός από δημοσιογράφο Στέγιο, να το συζητήσεις και αυτό μαζί του και εσύ, αλλά πρέπει να του δώκετε και λίγη εμπίστοση ότι για το μεγαλύτερο διάστημα αυτού του προαθήματος αγωνίζεται χωρίς πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Και επειδή δεν είμαι προπονητής εγώ, αλλά ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, κάναμε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που φέραμε το καλοκαίρι ήταν ο Ζωάο Πέντρο, αλλά χάνοντας τον Νούνο αναγκάζεται ο Ζωάο να παίζει σε θέση back δεξί. Άρα ζητάμε παίχτη στον άξονα, αυτός που φέραμε για τον άξονα αγωνίζεται back δεξί ή κάποτε γι' αυτός ή ο Μάριος αλλά περισσότερο ο Ζωάο Πέντρο. Άρα χάσαμε ένα βασικό ποδοσφαιριστή για σχεδόν όχι σχεδόν. Ο Νούνο έκανε χρήση 19 του Σεπτέμβρη και σύντομα έχουμε 19 του Γενάρη. Τώρα αντιμετωπίζουμε το θέμα του Γκίε, ο οποίος χτύπα ξύλο φυσικά φέτος. Δεν είχαμε τα προβλήματα τα περσίνα. Αλλά αγωνιστήκαμε χωρίς τις τιμωρίες, αγωνιστήκαμε χωρίς πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και νομίζω πρέπει να δοθεί πίστοση ότι υπό τις περιστάσεις έχουμε παρουσιάσει μια πολύ καλή ομάδα και είμαστε εκεί και θα είμαστε στους στόχους μας.
Κύριε Κρίτση, κάτι, αφού είπατε αυτά που είπατε και μιλήσατε και εσείς λίγο πιο τεχνικά, ένα άλλο σημείο που συζητήθηκε, όχι τόσο τώρα, συζητήθηκε μετά από κάποια, όταν δεν ξεκίνησε και καλά ο Απόλλωνας, που είχε κάποια ξέρω ανάποδα αποτελέσματα, ότι από την περσινή ομάδα έφυγαν παίχτες προσωπικότητες και με ποιότητα. Και ακόμα και σήμερα μπορούμε να πούμε, όχι με αφορμή την εχθεσινή ήττα από τον Εθνικό, ότι είναι ένα στοιχείο που λείπει οι πολλές προσωπικότητες μέσα στον Απόλλωνα. Και γίνεται μια συζήτηση μέσα στον απολλωνιστικό κόσμο, γιατί να φύγει, ξέρω εγώ, ο Σανγκόη, ο οποίος εντάξει είχε τα δικά του πέρσι και κάποιοι άλλοι παίχτες. Εγώ έχω την άποψη ότι δεν μπορούσαν να μείνουν όλοι, αλλά κάποιοι από αυτούς έπρεπε να μείνουν. Σας λέω ξεκάθαρα την άποψη μου. Για παράδειγμα, ο Χαμτανί έπρεπε να κάνετε το πάνω να τον αφήσετε. Θέλετε έτσι να εκφράσετε μια άποψη, πιθανόν να μην το έχετε ξαναπεί, για κάποιους ότι έπρεπε να κάνετε κάτι παραπάνω για να τους αφήσετε? Όχι. 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 Παραπάνω. Ποιους? Χαμτανί για μένα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να μείνει. Ωραία. Παραβάσει το Αστέρα Τρίπολη και μια ομάδα όταν ο ίδιος έχει θέματα προσωπικά, τα οποία μπορείτε να του μιλήσετε για να πάρετε ο ίδιος ποια ήταν τα θέματα του. Και τα ξέρετε όλοι, δεν είναι δημόσια. Θα τον πείσω εγώ ότι ξέρεις πρέπει να φέρεις την οικογένειά σου στην Κύπρο με τα προβλήματα που ξέρουμε ότι υπήρχαν. Ξέρετε πολύ καλά, παρά να είναι κάποιος δυσαρεστημένος και να έχει προβλήματα, δεν μπορεί να είναι στην ομάδα. Και ας σου κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ναι. Πέρσι που ήταν φορτωμένο το ρόστερ με προσωπικότητες, πού ήταν αυτοί? Πού ήταν αυτοί που έπρεπε να κερδίσουν ένα παιχνίδι τα τελευταία 10 παιχνίδια για να πάρουμε το πρωτάθλημα? Οι προσωπικότητες οι μεγάλες. Εντάξει, δεν ήταν, όντως δεν. Ωραία, ευχαριστώ. Όπως υπήρχαν πολλά παιχνίδια που είπαμε ότι τα κέρδισαν οι προσωπικότητες του Απόλλωνα. Ωραία. Δηλαδή, ακόμα και ο Σανγκόη με τα νεύρα του και με την πελάρα του είχε παιχνίδια που τα εγωίστηκε να τα κερδίσει. Επίσης, κάτι για τον Μερκή. Λέτε, είπατε πολλές φορές ότι ο ίδιος ο Μερκής ήθελε ντε και καλά να φύγει. Τελικά, ναι. Είναι σωστό αυτό που βγαίνει προς τα έξω ότι ο Μερκής τους τελευταίους 4-5 μήνες με προπονητή τον Πέδρο Εμμανουέλ, επειδή και ήταν ο άνθρωπος και τραυματίας μετά τιμωρημένος, δεν ήταν ο Μερκής, ας πούμε, που είχε, ξέρω εγώ, την αρχηγική, δεν ήταν η αρχηγική παρουσία του Μερκή μες στο κολόσι? Νομίζω. Πρέπει να σου πω πολύ ότι για να είσαι, κάνουμε ελεύθερη συζήτηση, αλλά μιλάτε αόριστα και πράγματα τα οποία όταν κάποιος απουσιάζει από το αγωνιστικό χώρο, που εκεί είναι η ηγετική ικανότητα του άλλου, εντάξει, έλειψε λόγω τραυματισμού και έλειψε λόγω τιμωρίας. Όχι γιατί έφταιγε ο Πέτρο Εμμανουέλ. Μα δεν έπαιρνε θέση στον Πέτρο Εμμανουέλ. Δεν τέλειωσε. Εντάξει. Για να έχεις αυτήν την αρχηγική παρουσία που είχε ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια, πρέπει να είσαι και εντός γηπέδου. Εκεί είναι η πραγματική ηγεσία, όχι έξω από το γήπεδο. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ο Γιώργος έμεινε κακός και υπό τις περιστάσεις, δεν φταίει ο άνθρωπος αν έκανε χείριση. Μετά ήρθε την τιμωρία, έμεινε εκτός. Τα δύο παιδιά τα οποία παίζανε εκεί, πήγαιναν εξαιρετικά καλά. Δεν μπορούσε να αλλάξει αυτό το πράγμα ο προπονητής. Ναι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή υπάρχει μια φιλοσοφία. Ακολουθούμε αυτή τη φιλοσοφία. Είναι κρίμα και σίγουρα αυτό το οποίο είπα και στον Γιώργο είναι ότι υπάρχουν κάρτες, υπάρχουν και άλλοι τραυματισμοί. Θα έπαιζε σίγουρα ο Γιώργος. Αλλά επαναλαμβάνω ήταν δική του απόφαση και οτιδήποτε περισσότερο νομίζω πρέπει ο ίδιος να απαντήσει. Δεν μπορώ να μιλώ εγώ εκ μέρους του, ούτε έχω το δικαίωμα. Και επειδή είπες για τη σχέση μας, να ξέρεις ότι εγώ ένα πράγμα το οποίο μπορώ να κάνω και ξεχωρίζω είναι τα προσωπικά μου με την επαγγελματικά μου. Και αυτό το αποδεικνύω και η πορεία στον Απόλλωνα τα τελευταία 4 χρόνια. Λέγεται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων που ο Γιώργος ήταν αρχηγός του Απόλλωνα, λειτουργούσε κατά κάποιον τρόπο ως πυροσβέστης μεταξύ της διοίκησης και των ποδοσφαιριστών, κάτι που στην πορεία του ήρθε μπούμεραγκ και ο Γιώργος έχασε την εμπιστοσύνη των παιχτών στο Κολόσσι. Και ήταν και ένας από τους λόγους ο οποίος ο Γιώργος πιθανότατα να ήταν και ένας λόγος που έφυγε από τον Απόλλωνα. Θεωρείτε ότι έχετε κάποια ευθύνη εσείς για αυτό το θέμα όπου ο Γιώργος λειτουργούσε με αυτόν τον ρόλο? Γιατί ο αρχηγός μιας ομάδας, ναι,
είναι ο ηγέτης των παιχτών και όχι ο μεσάζο μια διοίκηση. Η διοίκηση είναι άλλο και για παράδειγμα, να είμαι πιο ξεκαθαρό, θεωρώ ότι ο πρόεδρο με ποδοσφαιριστέ ήταν λίγο λάθο να βγαίνουν έξω γιατί να συνδιασκεδάσουν κλπ. Να φέρνοντα σε διάφορα μέσα μαζική ενημέρωση φωτογραφίε του πρόεδρου Κίρζη, του αντιπροέδρου και του αρχηγού Μερκή, α πούμε. Και ο ποδοσφαιριστή ήταν ποδοσφαιριστή, δεν ήταν μέλο τη διοίκηση. Φωτογραφίες και αυτά είναι ο τελευταίος άνθρωπος που βγάζει και βάλει μέσα στα Facebook, που δεν έχω Facebook. Πρώτο. Δεύτερο, η αρχηγός των ποδοσφαιριστών και η διοίκηση είναι της ίδιας ομάδας. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε με τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε τον ίδιο στόχο και τον ίδιο σκοπό εκεί. Εάν κάποιος έπρεπε σε κάποια φάση να μεσολαβεί κάποια πράγματα, είναι ο αρχηγός και αυτή τη στιγμή στους πρώτους που συζητούμε και οποιαδήποτε θέματα αφορούν και άπτονται το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι με τους αρχηγούς της ομάδας. Είναι ξεκάθαρα. Όχι, είναι μεταξύ προέδρων. Όταν αύριο θα συζητήσαμε το πριν λίγων καιρών τα μπόνουσες, παραδείγματος χάρη, ήρθαν οι αρχηγοί. Με ποιο θα μιλήσω, θα φέρω 30 παίχτες να συζητώ μαζί τους και τους 30. Οι αρχηγοί είναι. Οποιαδήποτε θέματα έχουν τα μπόνους τους, τα πάντα τους. Έρχεται αντιπροσωπεία, μιλάμε με τον προπονητή, μιλάνε μαζί μου και έτσι προχωράμε. Και παραλαμβάνω και θα έρθω πίσω στο θέμα σου. Εάν μου πείτε μία φορά που έχω βάλει τις προσωπικές μου φιλίες, τις σχέσεις υπεράνω το καλό αυτής της ομάδας, να μου το πείτε και θέλω να μου πεις παράδειγμα. Να μου πείτε, αλλά να μου πείτε ναι, ξέρεις. Παράδειγμα. Πριν δύο. Ναι, αυτά αφήνετε να. Εσείς αφήνετε υπονοούμενα και στον κόσμο. Ναι. Όχι, λες ότι είναι λάθος να βγαίνουμε ή να συζητάμε αυτόν τα πράγματα. Όχι, είναι θέμα. Μα δεν είναι θέμα, Γιώργο. Αυτό συζητείται, αλλά. Αλλά η ουσία ποια είναι, η ουσία ποια είναι, παιδιά. Πριν δύο μήνες, ένα λεπτό. Πριν δύο μήνες, δεν ετιμωρήθηκε ο Γιώργος και ο Αγγελής και ο Κολοκούρδιας για παραψώματα. Ο προπονητής τους δέχτηκε πίσω και εγώ επέμενα και έμειναν έξω ακόμα 5 μέρες για να καταλάβουν τι λάθος έκαναν. Σκέφτηκα τη σχέση μου με τον Γιώργο. Αλλά μόνο αρλούμπες λέμε εδώ. Συγγνώμη. Φέρτε μου παραδείγματα και ουσία. Όχι πράγματα τα οποία δημιουργείται εντυπώσεις στον κόσμο. Λυπάμαι. Το πανό ή τα όλα αυτά ακούστηκαν είναι προσωπικά και μπορώ να τα ανεχτώ. Δεν έχω πρόβλημα. Ήρθα σίγουρα και η εμφάνιση περισσότερων, η άσχημη, με ενόχληση. Όσον αφορά πόσο καθοριστικά είναι παιχνίδια, νομίζω δεν πρέπει πανίκο. Είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι είναι κομβική σημασία στα δύο παιχνίδια και με την Ομόνοια αλλά και με την Ανόρθωση. Εάν καταφέρουμε και κερδίσουμε, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε κοντά. Είμαι σίγουρος θα χαθούν πάρα πολλοί βαθμοί μέχρι το τέλος. Το γεγονός ότι η αναστάτωση προσωπική σου άποψη μπορεί να επηρεάσει την ομάδα. Δεν θέλω να το ρίξω πάνω εκεί. Την Παρασκευή που ήμουνα, sorry, την Κυριακή που ήμουνα στο Κολώσι, τα παιδιά ήταν όλα μια χαρά, ήταν εντάξει. Δεν νομίζω να έπαιξε ρόλο όλο αυτό το οποίο έγινε. Όπου οι ποδοσφαιριστές ήταν εναντίον του με αυτά που έλεγαν και δικαιολογούσαν τη διοίκηση
σε σημείο που έφτασε σε κάποια ρήξη σχέσεων με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Anyway, θα συνεχίσω αυτήν την κουβέντα. Εγώ είπα, αν έχετε κάποια παραδείγματα τα οποία να μου πείτε και ουσίας να μου πείτε ότι ξέρεις, έκανες αυτόν πρόεδρε και του τη χάρισες ή έκανες οτιδήποτε άλλο ή έδωκα οποιαδήποτε προτίμηση σε αυτόν ή σε άλλους που έχω φιλική σχέση παρά σε άλλους ποδοσφαιριστές, θέλω να μου το πείτε. Ή αν νιώθουν, πηγαίνετε να ρωτήσετε στο Κολόσι, αν νιώθουν οι ποδοσφαιριστές αυτόν το πράγμα που λέτε. Δεν το σκέφτομαι. Τώρα έχουμε σοβαρό το παιχνίδι με την Ομόνια. Αν έχουμε κύπελλο την Τετάρτη με τον Ερμή, μέχρι την ανόρθωση έχουμε πολλές μέρες και πολλά πράγματα να διορθώσουμε. Όχι, τι μιλάω για ολίστα. Μιλάω για τα μέτρα που είναι περισσότερο λάθη σε επικοινωνία με τον κόσμο. Καλά, έντια στη Συρία μου να πάμε. Εσύ το αντιπάδο που λέω. Πολύ καλό. Εκτός θέματος που επειδή δεν έχουμε και πολλές ευκαιρίες, θα ρίξω αυτόν τον άνθρωπο που είναι πολλά συχνά να μιλήσει. Ένα από τα πιο αυτό θέμα που απασχολεί γενικότερα τη Λεμεσό είναι το θέμα του γηπέδου. Δείχνει το θέμα κάπου πολλά ξεκολλά συνεχώς, αλλά η ουσία να είναι να προχωρήσει το θέμα, να ξεκινήσουν τα έργα, οι προσφορές και όλα αυτά, δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Έχει κολλήσει. Όχι. Πώς προχωρά. Δεν έχει κολλήσει καθόλου. Νομίζω ότι το μόνο πράγμα το οποίο έγινε και εν όψη ήταν οι γιορτές, ότι είχαμε λίγη καθυστέρηση με την επιμέτρηση του έργου για να μπορούμε να βγούμε στις προσφορές. Όπως ξέρετε, ο αρχιτέκτονας είναι Έλληνας. Υπάρχει επικοινωνία μαζί με τον επιμετρητή στην Κύπρο. Οι προδιαγραφές και κάποια σχέδια με ελληνικά δεδομένα είναι διαφορετικά από τα κυπριακά δεδομένα. Και έτσι ο επιμετρητής πρέπει να προσαρμόσει τα σχέδια τα ελληνικά σε κυπριακά δεδομένα. Αυτή είναι η μικρή καθυστέρηση, αλλά απέναντίας εγώ θεωρώ είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και ότι σύντομα, όπως είπαμε, ότι θα βγούμε σε προσφορές. Δηλαδή υπολογίζουμε, ξέρω, Μάρτινα, Φεβράρι προς Μάρτιν να βγούμε σε προσφορές. Υπάρχουν θετικές ανταποκρίσεις από τράπεζες για την δανειοδότηση του γηπέδου. Δεν βλέπω πώς μπορεί να χαλάσει αυτό το πράγμα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά τους τελευταίους μήνες. Εκτός από μεταγραφές, κάνουμε και άλλα πράγματα. Δάμε. Ξέρετε, προσπαθούμε να κάνουμε μεταγραφές, αλλά κάνουμε και άλλα πράγματα. Με το γήπεδο, ξέρω εγώ, έχει 22 μήνες που τρέχουμε πάρα πολύ για να αποκτήσουμε αυτό το πράγμα. Και μαζί με τους συναδέλφους και στην ΑΕΛ και στον Άρη, νομίζω κοντεύουμε και σύντομα να ξεκινήσουμε το μεγάλο όνειρο όλων μας. Ναι. Αρχή την Παρασκευή μια σένα. Ναι. Άρα αυτό που είχε λεφθεί η άνοιξη να αρχίσουν τα έργα, πάμε για καλοκαίρι τώρα. Εάν δεν τελειώσουν οι επιμετρήσεις και να βγούμε σε προσφορές και πάλι δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί όπως ξέρετε, σε δημόσιες προσφορές μπορεί να υπάρξουν και παράπονα, μπορεί να υπάρξουν και ενστάσεις. Άρα, αν δεν υπάρξει ένσταση, μπορεί να συνεχίσει το έργο πολύ πιο γλίγορα. Αν υπάρχει ένσταση, μπορεί να υπάρχει και άλλη καθυστέρηση. Καλή συνέχεια.